Γεια σας, παιδιά. Μακάρι τη ράμπα αυτή να την είχαμε από την αρχή, όπως την κάναμε, έτσι. Θα δείτε μερικές λεπτομέρειες. Πρώτον, το τσιμέντο. Σε ένα καροτσάκι οικοδομής θα βάλετε 12,5 κιλά τσιμέντο, για να είμαστε σίγουροι. Αυτό είναι το B220. Τέλος, έτσι, για να γίνει ισχυρό. Για να κάνουμε τη ράμπα όμως, κοιτάξτε τι μπορούμε να βάλουμε. Μέσα, πριν ρίξουμε το τσιμέντο, θα καρφώσουμε, κοιτάξτε, αυτά είναι τα πιο καλά, ή στραβώστε σίδερα, οκτανάκι σίδερο. Τα καρφώνουμε μέσα και τα βάζουμε, δηλαδή να είναι γύρω στα 5 εκατοστά έξω. Έξω, οπότε θα πέσει το τσιμέντο. Αλλιώς θα μας φύγει το κομμάτι αυτό. Δεν κολλάει τσιμέντο με τσιμέντο. Πρέπει να πέσουν ακριβώς την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή. Εντάξει, αυτά εδώ τα βάζουμε μέσα, βίδες ή οτιδήποτε άλλο, τα καρφώνουμε με ένα σφυράκι μέσα για να πάει γύρω στα 5 εκατοστά. 5-6 εκατοστά μέσα. Αυτά τα βάζουμε ανά μισό μέτρο. Ένα, έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολλά. Και μετά θα κρατήσει το τσιμέντο αυτό όλο. Έτσι, παιδιά, στριφόνια, τα είναι 7, 8, 10 εκατοστά με ένα σφυρί, τα καρφώνουμε μέσα και είμαστε εντάξει. Ή βάζουμε, αυτό έχει κεφάλι, αυτό δεν έχει. Απλώς ένα οχταράκι σίδερο μπορούμε να το στραβώσουμε λίγο. Αυτό εδώ δηλαδή το λέω γιατί, ξέρετε, μήπως φαγωθεί το τσιμέντο και αν βάλουμε σκέτα, μήπως πατήσει το λάστιχο από το αυτοκίνητο. Έτσι δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Το στραβώνουμε έτσι. Ή πάρτε, δηλαδή πόσα μέτρα είναι. Ανά μισό μέτρο θα βάλετε ένα στριφόνι. Πάρτε ένα στριφόνι 10 εκατοστά, καρφώστε το μέσα, θα πάει το τσιμέντο και δεν πρόκειται να φύγει από εκεί. Και θα κανονίσετε δηλαδή ανάλογα με το ύψος του πεζοδρομίου να έχει μια κλίση. Μην το κάνετε και στο τέλος δηλαδή θα το κάνετε να είναι λίγο για να μπορεί να ανεβαίνει το αυτοκίνητο κάποιος που θα περάσει από το πεζοδρόμιο. Να μην χτυπήσει δηλαδή, να μην είναι. Όπως θα πάει ακριβώς έτσι, θα γλύψει την άσφαλτο, έτσι θα γλύψει και στα πλάγια. Έτσι, παιδιά. Εδώ είπαμε, μακάρι να μπορούσα από την αρχή το βίντεο για να το δείτε ακριβώς πώς γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.